Θεού. Συνεχίζουμε το θέμα για τον χριστιανικό γάμο και θα διαβάσουμε μερικά από αυτά που λέει ο Άγιος Παΐσιος για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Μιλάει για την αγάπη που πρέπει να έχει ο σύζυγος στην σύζυγο και λέγει το εξής. Να αγαπάς τη γυναίκα σου πιο πολύ από τον εαυτό σου. Με έργα, όχι με λόγια. Και να μην της μιλάς ποτέ άσχημα, γιατί καμιά φορά η γλώσσα σκοτώνει και καταστρέφει την αγάπη. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο άνδρας να αγαπάει τη γυναίκα του. Επίσης, λέει και το άλλο, ότι το να αφεντεύει η γυναίκα στον άνδρα, αυτό είναι ύβρις στον Θεό. Γιατί ο Θεός έπλασε πρώτα τον Αδάμ και μετά από το πλευρό του την Εύα. Δηλαδή στην οικογένεια υπάρχει μία, θα λέγαμε, μία τάξη, μία ιεραρχία, την οποία αυτή την ιεραρχία την έχει καθορίσει ο Θεός μέσα από την Αγία Γραφή. Μας λέγει ότι κεφαλή της γυναικός είναι ο άντρας, όπως και της Εκκλησίας κεφαλή είναι ο Χριστός. Και το μυστήριο είναι μέγα εις Χριστόν και στην Εκκλησία, το μυστήριο του γάμου. Και όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό και η γυναίκα υποτάσσεται στον άντρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κατώτερη, ούτε ότι είναι δούλα, είναι ισότιμη με τον άντρα. Αλλά πρέπει να υπάρχει μία τάξη, να υπάρχει μία κεφαλή και δεν μπορεί να υπάρχουν δύο κεφαλές, τότε δεν θα έχουμε σώμα, θα έχουμε ένα τέρας. Και όρισε ο Θεός ως κεφαλή τον άντρα και ο οποίος οφείλει να αγαπά τη γυναίκα του. Είναι το πιο δύσκολο. Η γυναίκα οφείλει να υπακούει. Ο άντρας οφείλει να αγαπάει και αν αγαπάει φυσικά και θα υπακούει. Γιατί μέσα στην αγάπη είναι και η υπακοή. Άρα υπακούν ο ένας τον άλλον, αλλά ο άντρας επιπλέον πρέπει να την αγαπά, όπως λέγει εδώ ο Άγιος Παΐσιος, περισσότερο και από τον εαυτό του, τη γυναίκα του. Ακόμα και αν η γυναίκα του παρεκτρέπεται, ακόμα και αν φτάσει να τον μισήσει. Μιλάει ακόμα ο Άγιος Παΐσιος και για το σύγχρονο φαινόμενο, έτσι που πολύ εύκολα η οικογένεια δυσλειτουργεί και καταστρέφεται και εστιάζει σε κάτι που φαίνεται, ας πούμε, δευτερεύον και όμως δεν είναι. Ποιο είναι αυτό? Το ότι η γυναίκα κρατάει το πατρικό της όνομα. Το να κρατήσει, λέει η γυναίκα, το όνομά της το πατρικό, αυτό είναι η αρχή του ξυλώματος της χριστιανικής οικογένειας και η αρχή της αποστασίας. Φεύγει η αρχή που έθεσε ο Θεός στην οικογένεια και αρχίζει το μπέρδεμα. Το ένα παιδί παίρνει το όνομα της μάνας, το άλλο του πατέρα και δεν συμμαζεύεται. Μιλάει ακόμα ο Άγιος και για το πώς
θα γίνει η εκλογή της συζύγου. Μιλάει, ας πούμε, για τα αγόρια τώρα, πώς θα επιλέξουν τη σύζυγό τους. Κάποιος νέος, λέει, που θέλει να παντρευτεί, να κοιτάξει να βρει μια καλή κοπέλα που να τον αναπαύει και να μην κοιτάξει να είναι πλούσια και όμορφη, αλλά προπάντων απλή και ταπεινή. Να εστιάσει στο πνευματικό κομμάτι, στην ψυχή και όχι στο σώμα και στα πλούτη. Πρέπει να δώσει δηλαδή περισσότερο προσοχή στην εσωτερική ομορφιά και όχι στην εξωτερική. Όταν η κοπέλα είναι θετικός άνθρωπος και πρικισμένη με ανδρισμό, χωρίς να έχει περισσότερο από ό,τι χρειάζεται γυναικείο, αυτό πολύ βοηθάει στο να βρίσκει ο άνδρας αμέσως κατανόηση και να μην πονοκεφαλιάζει. Αν έχει και φόβο Θεού, έχει ταπείνωση, τότε μπορούν να πιαστούν χέρι-χέρι και να περάσουν το κακό ρεύμα του κόσμου. Αν ο νέος σκέφτεται κάποια κοπέλα σοβαρά για σύζυγο, νομίζω καλύτερα είναι πρώτα να το κάνει γνωστό σε κάποιο συγγενικό του πρόσωπο, στους γονείς της, και κατόπιν να το συζητήσει και ο ίδιος μαζί τους και με την κοπέλα. Στη συνέχεια, αν δώσουν λόγο και κάνουν αραβώνες, καλό είναι ο αραβώνας να μην διαρκεί πολύ, να προσπαθήσει στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι το γάμο να βλέπει την κοπέλα σαν αδερφή του και να την σέβεται. Να μην υπάρχουν δηλαδή αυτά που λέμε οι προγαμιές σχέσεις, οι οποίες είναι ό,τι χειρότερο για το μελλοντικό γάμο. Γιατί, όπως λέει ο Ρυσόστομος, εάν, λέει, συνηθίσει ο άνθρωπος να ζει έτσι, αμαρτωλά δηλαδή, πριν από το γάμο, πορνικά, θα συνεχίσει και μετά το γάμο. Και μάλιστα όταν υπάρχουν πολλές τέτοιες σχέσεις. Αλλά και μία να υπάρχει, πάλι δεν είναι σωστή η προετοιμασία. Οι άνθρωποι φτάνουν να στεφανωθούν ανάξια. Λέει πάνω σε αυτό και ο Άγιος ο Πατήρ Αθανάσιος Ανεφημινέως, για αυτές τις προγαμιές σχέσεις, κάτι πολύ ωραίο. Πρώτου γάμου, λέει, ζητείται η εγκράτεια, ζητείται η αγνότητα και από τα δύο φύλλα. Τα στεφάνια, εκείνα με τα οποία θα στεφανωθούν οι νεόνυφοι, τη στιγμή της τελετής του μυστηρίου του γάμου, δεν είναι παρά τα στεφάνια στο σκάμα της αγνότητας και της σοφροσύνης. Υποτίθεται ότι αυτοί οι άνθρωποι νίκησαν στον αγώνα για την εγκράτεια, για την αγνότητα, για την σοφροσύνη, και έφτασαν στο γάμο νικητές, τους νικητές στεφανώνουμε. Όταν λοιπόν είναι τραυματισμένοι, έχουν χάσει την αγνότητά τους, την παρθενία τους, τι στεφάνι να πάρουν? Το λέγει σαφέστατα ο Ιερός Χρυσόστομος, επειδή, λέγει, έμειναν αγνοί μέχρι τη στιγμή εκείνη του γάμου. Γι' αυτό η Εκκλησία στεφανώνει την αγνότητα, την αγνότητά τους, τη μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σήμερα, με τις προγραμμιές σχέσεις, πέστε μου, αλήθεια, τα στέφανα δεν είναι παροδία, δηλαδή μια κοροϊδία? Να πάρουν ένα δειλό του πολέμου και να του δώσουν ένα μέγα παράσημο, μεγαλόσταυρο. Δεν θα ήταν παροδία? Μια κοροϊδία δεν θα ήταν? Φοβάμαι ότι εδώ άνθρωποι που ζήσαν αλήθικα με ποικίλες γυναίκες, ποικίλους άνδρες, αλλά και μεταξύ των πρώτου γάμου έχονται σχέση, έρχονται τώρα να στεφανωθούν. Και βέβαια έχει μεγάλο δίκιο σε αυτά που λέει ο πατήρ Αθανάσιος. Είναι μια παροδία. Και όχι μόνο το στεφάνωμα, η όλη τελετή που έχει κοσμικευθεί πάρα πολύ σήμερα, του γάμου, το μυστήριο του γάμου, έχει καταντήσει ένα φολκλόρ, έτσι, και μάλιστα του χειρίς του είδους, τα λέγαμε, όπου δεν είναι καθόλου σωστά ντυμένοι ούτε οι νύφοι, ούτε οι άλλες γυναίκες που πηγαίνουν εκεί, και γίνεται μέγιστος σκανδαλισμός την ώρα, μάλιστα την ιερή ώρα του μυστηρίου,
σε αυτούς που είναι εκεί. Και σχεδόν κανείς δεν προσέχει τα λόγια και δεν προσεύχεται. Και μετά βέβαια ακολουθεί και όλο αυτό το γλέτι, το λεγόμενο γλέτι, που ακόμα χειρότερα δυναμητίζει όλη την πορεία της οικογένειας. Έχουμε μιλήσει γι' αυτό πολλές φορές, πόσο ανεπίτρεπτο και απαγορευμένο είναι από την Εκκλησία μας και τους Άγιους Πατέρες. Λέει ακόμα ο Άγιος, αν όλοι, λέει, ζητούν καλές, εντός αγωγικών λέξη, κοπέλες για να παντρευτούν, τότε τις άλλες τι θα τις κάνουμε, θα τις παστώσουμε στον τενεκέ? Εννοούσε ο Άγιος ότι να προσέχουν οι νέοι τις αρετές των υποψηφίων, ας πούμε, μητέρων, τις εσωτερικές αρετές, και όχι να προσπαθούν να βρουν καλές με την έννοια την κοσμική, δηλαδή όμορφες, πλούσιες κλπ. Ακόμα έλεγε και άλλα πολύ πρακτικά πράγματα ο Άγιος. Όταν περάσει, λέει, κανείς τα 30, αρχίζει να δυσκολεύεται να αποφασίσει να παντρευτεί ή να μονάσει. Γιατί καλό είναι να πάρει ένα από τους δύο δρόμους. Βέβαια, υπάρχει και ο δρόμος της παρθενίας μέσα στον κόσμο. Λέει και στις πράξεις των Αποστόλων ότι ο Απόστολος Φίλιππος είχε 4 παρθένες, 4 κόρες παρθενεύουσες. Παρθενεύουσες θα πει ότι ασκούσαν την παρθενία έτσι στο σπίτι τους. Ήταν μέσα στον κόσμο. Βέβαια τότε δεν υπήρχε και ο μοναχισμός όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Υπάρχει δηλαδή και ο δρόμος αυτός να μένει κανείς μέσα στον κόσμο, να μην γίνει ούτε έγαμος ούτε μοναχός και να ασκείται μέσα στον κόσμο. Να ζει παρθενικά, να ζει με σοφροσύνη μέσα στον κόσμο. Καλό είναι η απόφαση να ληφθεί πριν τα 30, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Όταν περάσει κανείς τα 30, μετά δυσκολεύεται να αποφασίσει ποιον δρόμο θα πάρει. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο πολύ δυσκολεύεται. Ο νέος προσαρμόζεται ευκολότερα σε όποιο τρόπο ζωής και αν ακολουθήσει. Αυτό είναι γεγονός. Ο μεγάλος όλα τα εξετάζει με τη λογική του. Έχει πια διαμορφωθεί ο χαρακτήρας του και δύσκολα αλλάζει. Είναι χυμένο μπετόν, όπως λέει. Αν θέλει ο άντρας να βοηθήσει τη γυναίκα πνευματικά, ας προσπαθήσει, έλεγε πάλι, να την συνδέσει με κάποια οικογένεια που ζει πνευματικά και η μητέρα έχει ευλάβεια, ώστε να παρακινηθεί να τη μιμηθεί. Βλέπετε πόσο ψυχολογημένα είναι όλα αυτά και σοφά που λέει ο Άγιος. Για να βοηθήσει, λέει, τη γυναίκα σου, σύνδεσέ τη με μια οικογένεια που ζει πνευματικά και η μητέρα έχει ευλάβεια, να παρακινηθεί να τη μιμηθεί. Γέροντα, όταν ο άντρας δεν ζει πνευματικά, η γυναίκα τι πρέπει να κάνει? Ρώτησε τον Άγιο Παΐσιο. Να τον αναθέσει στο Χριστό, λέει ο Άγιος, και να προσεύχεται να μαλακώσει λίγο την καρδιά του. Σιγά σιγά θα κάνει αποβίβαση ο Χριστός στην καρδιά του και θα αρχίσει να προβληματίζεται. Μόλις μαλακώσει λίγο η καρδιά του, τότε μπορεί να του πει, να την πάει λόγου χάρη με το αυτοκίνητο στην εκκλησία, να τον παρακαλέσει, μπορείς να μην πας στην εκκλησία. Δεν θα του πει έλα και εσύ στην εκκλησία, αλλά θα του πει μπορείς σε παρακαλώ να με πας μέχρι την εκκλησία. Αν την πάει μέχρι εκεί, μπορεί να πει αφού ήρθα ως εδώ, ας μπω και εγώ λίγο μέσα να ανάψω ένα κερί. Και έτσι σιγά σιγά ίσως προχωρήσει και παραπέρα. Θέλει λοιπόν έναν τρόπο όμορφο. Και ο Άγιος Πορφύριος επίσης λέγει σπουδαία πράγματα. Η συνδική ευτυχία, έλεγε, μπορεί να υπάρξει, αλλά απαιτείται μία προϋπόθεση. Να έχουν αποκτήσει οι σύζυγοι πνευματική περιουσία, αγαπώντας τον Χριστό και τηρώντας τις εντολές Του. Δηλαδή χρειάζεται μία προετοιμασία πριν το γάμο και από τη μεριά του άντρα και τη μεριά της γυναίκας.
να έχουν μια πνευματική περιουσία, να αγαπούν τον Χριστό, να τηρούν τις εντολές Του. Οπότε μετά ενούμενοι θα συνεχίσουν την προσπάθεια την πνευματική και θα είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι θα φτάσουν, λέει ο Άγιος, να αγαπιούνται αληθινά μεταξύ τους και να είναι ευτυχισμένοι. Διαφορετικά θα είναι ψυχικά φτωχοί, δεν θα μπορούν να δώσουν αγάπη και θα έχουν δαιμονικά προβλήματα που θα τους κάνουν δυστυχισμένους. Όταν πήγαινε κάποιος στον Όσιο Πορφύριο που είχε οικογένεια και δεν είχε καλή σύζυγο ή πήγαινε μια γυναίκα παντρεμένη της οποίας ο σύζυγος δεν ήταν καλός και σήκωνε το σταυρό της ή αντίστοιχα το σταυρό του ο άντρας με υπομονή, τον αποκαλούσε Άγιο και αν ήταν η γυναίκα την αποκαλούσε Αγία. Και ο Άγιος Ιάκωβος ο Ενεβία έλεγε τα ανδρόγυνα να είναι αγαπημένα, να έχουν υπακοή μεταξύ τους, να συμβουλεύεται ο άνδρας τη γυναίκα, να μην κάνει ο καθένας το δικό του. Πολλοί γάμοι καταστρέφονται επειδή οι σύζυγοι πριν ξεκινήσουν δεν ακολουθούν καλή οδηγία. Ορισμένοι παντρεύονται πολύ νέοι χωρίς προηγουμένως να έχει οριμάσει το μυαλό τους και χωρίς να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους. Γι' αυτό και σε λίγο χωρίζουν, γιατί δεν νιώθουν ελεύθερα, αλλά σαν σε φυλακή. Μερικοί χριστιανοί νομίζουν ότι τα προβλήματα στο γάμο θα λυθούν με θαύμα. Αυτό είναι λάθος. Ο Θεός βοηθάει όταν και εσύ σκέφτεσαι σωστά και πορεύεσαι στη ζωή σου με σοφροσύνη. Πολλοί σύζυγοι δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου με τον οποίο ζουν μαζί. Το ζευγάρι πρέπει να αναλαμβάνει μόνο του τις υποχρεώσεις του και όχι να περιμένει βοήθεια από τρίτους. Επίσης το ζευγάρι δεν πρέπει να ανακοινώνει στους γονείς τα προβλήματα που μπορεί να ηλεκτρίσουν την ατμόσφαιρα και να οδηγήσουν σε παρέμβαση και μαλώματα μεταξύ των συγγενών. Η αγάπη του ζευγαριού, αν δεν είναι δυνατή, δεν θα αντέξει στον χρόνο. Οι σύζυγοι οφείλουν να προσέχουν για να μην αποπλανηθούν από τρίτα πρόσωπα και καταστρέψουν το γάμο τους. Έτσι και όταν μιλάει για αγάπη δυνατή, ο Άγιος φυσικά δεν εννοεί τη συναισθηματική αγάπη, αλλά την εχριστό αγάπη. Δηλαδή την αγάπη που νοιάζεται ο ένας για τη σωτηρία του άλλου. Γιατί όπως έχουμε πει, ο σκοπός του γάμου είναι, ο πρώτος σκοπός είναι η θέωση. Να βοηθήσει ο ένας τον άλλον στη σωτηρία. Όταν χωρίσει κάποιος, έλεγε πάλι ο Άγιος Ιάκωβος, είναι προτιμότερο να μην ξαναπαντρευτεί. Ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά από τον πρώτο γάμο. Άλλωστε το λέει και ο Κύριος έτσι, ότι ο δεύτερος γάμος είναι μοιχεία. Αν χωρίσει κανείς μια φορά, ας μείνει μόνος με τον εαυτό του για να συνέλθει, να ηρεμήσει, να οριμάσει, να μετανοήσει και αν υπάρχουν παιδιά να ασχοληθεί με τη σωστή ανατροφή τους. Γιατί τα παιδιά κουβαλούν πληγές από τον χωρισμό των γονιών τους. Μεταξύ σας, με τον σύζυγο, η σύζυγος προφανώς είναι αυτή που ακούει τώρα, μεταξύ σας να υπάρχει κλίμα απόλυτης εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας, απευθύνεται σε σύζυγο, σε γυναίκα. Μην αφήνεις κάτι μέσα σου, γιατί αυτό μετά θα σε πνίξει. Μην αφήνεις τους λογισμούς να εμφολεύουν μέσα σου. Είναι φίδια. Η αγάπη όλα τα σκεπάζει. Με προσοχή, διάκριση, λεπτότητα και απέναντι στον κόσμο και μεταξύ σας. Αν έχετε κάτι μεταξύ σας, μην το λέτε σε τρίτους. Η προσοχή και η προσευχή όλα τα διορθώνουν, όλα τα κάνουν καλά. Να ζούμε με σοφροσύνη, νηστείες, αποχή σαρκικών επιθυμιών. Να μην γίνει έτσι ο γάμος ένα πεδίο ανηθικότητας, όπως έχει καταντήσει σήμερα και σοδομισμού εν πολλής, με τις διάφορες παραφύσεις σχέσεις που γίνονται. Είναι φοβερό αυτό.
και είναι πάρα πολύ μεγάλο αμάρτημα. Μάλιστα μας λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι είναι πολύ χειρότερο να κάνει κανείς αυτά τα αμαρτήματα, τα παραφήσει με το σύζυγο, τη σύζυγο, παρά με άλλο άντρα ή με άλλη γυναίκα ακόμα, γιατί ετοιμάζει το μυστήριο του γάμου. Ο γάμος, ας ακούσουμε και μερικά από τον Άγιο Νικόδημο, είναι τύπος της πνευματικής ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία. Αυτό φανερώνει έτσι η ένωση του άντρα με τη γυναίκα. Στην Αγία Σύνοδο της Λαοδικίας, ο 53ος κανόνας απαγορεύει εντελώς στους χριστιανούς να παίζουν μουσικά όργανα, να τραγουδούν και να χορεύουν στους γάμους. Απλά να γευματίζουν σεμνά όπως ταιριάζει σε χριστιανούς. Έτσι δεν γίνεται θέμα δηλαδή πνευματικού, λέει εμένα με αφήνει ο πνευματικός μου. Και αν σε αφήνει, η Αγία η Σύνοδος δεν σε αφήνει. Η Εκκλησία δεν σε αφήνει. Και πρέπει να επιλέγουμε τους σωστούς πνευματικούς, δηλαδή αυτούς που ακολουθούν τις Ιερές Συνόδους και τους Ιερούς Κανόνες. Και όχι αυτούς που μας βολεύουν στα πάθη μας. Και στον 54ο κανόνα αναφέρεται ότι μόλις εισέλθουν οι οργανοπαίκτες στο χώρο και αρχίσουν το γλέντι, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι δεν ακούνε την Εκκλησία και τους Ιερούς Κανόνες και κάνουν γλέντια, οπότε αναγκάζεται σύντος να βάλει κι άλλο κανόνα και λέει τι, όταν μπουν οι οργανοπαίκτες στο χώρο και αρχίζει το γλέντι, όλοι και ιδιαίτερα οι κληρικοί, όλοι λέει, όλοι οι χριστιανοί και μάλιστα οι κληρικοί να αποχωρούν από το χώρο για να μην ακούσουν τις διεφθαρμένες αυτές μελωδίες. Για σκεφτείτε να το κάνανε αυτό οι χριστιανοί σε ένα γλέντι, με το που θέλουν τα να σηκώσουν να φύγουν. Θα πεις είναι προσβολή? Όχι, καθόλου προσβολή. Προσβολή είναι αυτό που γίνεται από αυτούς που οργανώνουν τα γλέντια. Όσοι γάμοι χριστιανών γίνονται με χορούς, με τραγούδια και με άλλες αταξίες, δεν είναι καθόλου τιμημένοι, αλλά άτιμοι, άσεμνοι και ανάρμοστοι στους χριστιανούς. Για τις αταξίες των γάμων, πολλά παιδιά γεννιούνται ασθενή και ανάπηρα. Έτσι, γιατί κάθε αμαρτία και παρακοή, πάσα παράβασης και παρακοή, έλαβεν ένδικον μισθαποδοσία, λέει ο νόμος του Θεού. Λαμβάνει τη δίκη μισθαποδοσία. Και αμαρτία γονέων παιδεύωση τέκνα. Παιδαγωγούνται οι γονείς μέσω ασθενών παιδιών. Από ακάθαρτη ρίζα θα γεννηθούν και ακάθαρτα κλαδιά. Γι' αυτό και οι περισσότεροι άνθρωποι κλείνουν προς την αμαρτία, διότι γεννιούνται από αμαρτωλούς και άσεμνους γάμους. Βλέπετε τι σπουδαία πράγματα μας λένε οι Άγιοι. Όταν ο γάμος είναι άσεμνος και ατιμασμένος, έτσι και τα παιδιά θα γεννηθούν και αυτά με πολύ μεγάλες ροπές στην αμαρτία. Γι' αυτό τίποτα δεν διορθώνεται, γιατί όλα τα κάνουμε λάθος από την αρχή. Αποκάλεσε ο Απόστολος Παύλος, λέει τώρα ο Ιερός Χρυσόστομος, την αγάπη των δύο στο γάμο οφειλεί, για να δείξει ότι κανένας δεν είναι κύριος του εαυτού του, αλλά ο ένας είναι δούλος του άλλου. Όταν λοιπόν δεις πόρνη να προσπαθεί να σε παρασύρει, να της πεις, το σώμα μου δεν είναι δικό μου, αλλά της γυναίκας μου. Αυτά ας λέει και η γυναίκα προς όσους θέλουν να καταστρέψουν τη σοφροσύνη της. Το σώμα μου δεν είναι δικό μου, αλλά του άντρα μου. Και αν η γυναίκα ή ο άντρας δεν εξουσιάζουν το σώμα τους, πολύ περισσότερο δεν εξουσιάζουν τα χρήματά τους. Έτσι. Σήμερα έχουμε και ξεχωριστά ταμεία
και πολλές τέτοιες εκτροπές μέσα στο γάμο και πάρα πολλές μοιχείες. Δεν τα έχουν για τίποτα οι άνθρωποι δυστυχώς να κάνουν μοιχεία. Αν ακούγανε αυτό που λέει ο νόμος του Θεού, ότι οφείλουν να αγαπούν ο ένας τον άλλον, είναι οφειλή, είναι χρέος. Μηδενή, μηδέν οφείλεται, μη το αγαπάνε αλλήλους. Δεν χρωστάτε παρά να αγαπάτε αλλήλους. Και αυτό είναι για όλους τους χριστιανούς. Αυτό είναι οφειλή. Η αγάπη είναι οφειλή προς όλους τους αδελφούς μας. Πολύ περισσότερο μέσα στο ζευγάρι. Του άντρα προς τη γυναίκα και της γυναίκας προς τον άντρα. Ούκεστε εαυτόν. Δεν ανήκετε στον εαυτό σας, λέει πάλι ο Λόγος του Θεού. Υγοράστε γάρ τιμής. Έχετε εξαγοραστεί από τον Χριστό. Το σώμα μας είναι σώμα του Χριστού. Και μέσα στο ζευγάρι πάλι, όπου είπαμε είναι τύπος η ένωση του άντρα με τη γυναίκα, του Χριστού με την Εκκλησία, το σώμα ανήκει στον άλλον. Βεβαίως για την νόμιμη χρήση, όχι για την παράνομη χρήση και για τα παραφύση. Αλλά όταν πάει να μπει ένα τρίτο πρόσωπο, λέει ο Ιερός Όστομος, θα πρέπει να πει και ο ένας και ο άλλος, δεν μπορώ, γιατί το σώμα μου δεν μου ανήκει. Ανήκει, η γυναίκα θα πει στο σύζυγό μου και ο σύζυγος θα πει στη σύζυγό μου. Γι' αυτό και παλιά ήταν ωραίο αυτό που λέγανε οι άντρες, λέγανε η κυρά μου, η κυρία μου για τη γυναίκα τους. Δεν ήταν υποτιμητικό αυτό. Γιατί ακριβώς εξουσιάζει η γυναίκα το σώμα του άντρα και ο άντρας είναι γυναικός. Γι' αυτό και δεν επιτρέπεται όταν ο ένας ας πούμε έχει επιθυμία να τον στερεί ο άλλος από την σχέση την νόμιμη φυσικά πάντα. Έτσι. Απαγορεύεται αυτό. Από κάποια ηλικία και μετά συμβαίνει αυτό ιδίως στις γυναίκες και δεν έχουν διάθεση για την νόμιμη φυσική σχέση. Δεν επιτρέπεται όμως να αποστερούν τον σύζυγό τους. Το λέει και ο Ιερός Όστομος, είναι μέγιστη αμαρτία αυτό και δεν μπορούν να κοινωνούν αυτές τις γυναίκες που το κάνουν αυτό. Λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, εκείνος που συνδέεται με τους δεσμούς του γάμου δεν φέρει μέσα του ολόκληρο το είναι, αλλά το μισό του. Το άλλο μισό είναι ο σύζυγος. Να μην εγκρατεύεται η γυναίκα χωρίς τη θέληση του άντρα της. Να το, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, λέει ο Ρουσόστομος. Δεν μπορεί να πει η γυναίκα εγώ δεν έχω διάθεση, δεν θα κάνουμε τίποτε. Πρέπει να συμφωνήσει ο άντρας αυτό. Όχι χωρίς τη συμφωνία του άντρα, τη θέληση του άντρα. Ούτε ο άντρας χωρίς τη θέληση της γυναίκας του. Να πει εγώ τώρα κάνω νηστεία, κάνω εγκράτεια, δεν θα κάνουμε σχέση. Πρέπει να συμφωνήσει η γυναίκα του. Διότι το να αποφασίσει κανείς εγκράτεια στο γάμο παρά τη γνώμη του άλλου είναι διάλυση του γάμου. Λύση και διάλυση του γάμου. Αν όμως συμφωνούν και οι δύο να εγκρατεύονται, αυτό δεν είναι λύση του γάμου, όχι. Αυτό το κάνουν και λέω όπως ως πάλους μπορείτε να το κάνετε και μάλιστα για να σχολάζετε στην προσευχή και στην νηστεία, για να μπορείτε να κάνετε εντονότερα και καλύτερα νηστεία και προσευχή. Ακούστε, όσες γυναίκες έχετε άνδρες και όσοι άνδρες έχετε γυναίκες. Διότι αν το σώμα δεν πρέπει να το έχετε δικό σας, πολύ περισσότερο τα χρήματα. Δεν μπορεί να λέει εγώ έχω τα χρήματά μου και δεν με νοιάζει τι θα κάνεις εσύ. Οι μεν γυναίκες, λέει πάλι ο Ρωσόστομος, να δείχνουν τόση φιλοστοργία και αγάπη προς τον άντρα τους, ώστε να μην προτιμούν τίποτε άλλο περισσότερο από αυτόν, εκτός από τη σωτηρία του. Οι δε άντρες να έχουν τόσο μεγάλη αγάπη προς τη γυναίκα τους, ώστε να κάνουν τα πάντα σαν να έχουν οι δυο τους μία ψυχή και να είναι ένα σώμα. Αν ο καθένας στο γάμο συνεισφέρει το δικό του, όλα πάνε καλά. Όταν ο άντρας δείχνει αγάπη, η γυναίκα γίνεται φιλική. Όταν η γυναίκα υποτάσσεται, ο άντρας γίνεται επίοικης.
Εσύ ο άντρας όμως να μην παριστάνεις το αφεντικό επειδή η γυναίκα σου υποτάσσεται. Και εσύ γυναίκα να μην υπερηφανεύεσαι επειδή σε αγαπάει ο άντρας σου. Δεν θέλησε ο Θεός να γίνονται όλα από τον άντρα, ούτε όλα από τη γυναίκα. Τα μοίρασε. Στη γυναίκα έδωσε την εξουσία του νοικοκυριού. Στον άντρα την αγορά. Να βγαίνει έξω δηλαδή. Και να κάνει τις εξωτερικές εργασίες. Στον άντρα έδωσε το έργο να τρέφει την οικογένεια, αφού αυτός καλλιεργεί τη γη. Στη γυναίκα όρισε το έργο να ντύνει τα μέλη του σπιτιού, αφού αυτή δουλεύει τον αργαλιό και τη ρόκα. Έτσι παλιά οι γυναίκες φτιάχνανε τα ρούχα της οικογένειας. Τα υφαίνανε, τα ράβανε κλπ. Όταν σφάλει η γυναίκα σου, απευθύνεται στον άντρα τώρα, να την παρηγορείς και να μην μεγαλώνεις τη λύπη της. Γιατί κι αν ακόμα κόψεις όλα τα ελαττώματά της που φέρνουν στενοχώρια στο σπίτι, με την απότομη συμπεριφορά σου δεν κερδίζεις τίποτε, γιατί παραμένει το λυπηρότερο από όλα, το ότι δηλαδή δεν έχεις αγαθές σχέση με τη γυναίκα που συγκατοικεί μαζί σου. Εντάξει, να τη φτιάξεις, αλλά όχι και να είσαι συνέχεια συνοφριωμένος, συνέχεια έτσι να της προξενείς φόβο, τρομοκρατία, λύπη και να είσαι απότομος και άγριος και άξεστος. Μπαίνει ο διάβολος στη ζωή του ανδρογίνου, έλεγε πάλι ο Ρωσόστομος, και προξενεί τόσο μεγάλη ζημιά, ώστε καθημερινά να γίνονται καυγάδες και τσακωμοί και να μην ησυχάζουν από το κακό. Όταν στο καράβι τσακώνονται οι κυβερνήτες, κινδυνεύουν και όσοι μαζί τους ταξιδεύουν και το πλοίο βυθίζεται αναγκαστικά αύτοντρο. Έτσι και στην οικογένεια, όταν τσακώνονται ο άντρας και η γυναίκα, είναι φυσικό να υφίστανται τα κακά και όσοι ζουν μαζί τους. Το πληρώνουν και οι άλλοι, δηλαδή τα παιδιά και όποιος άλλος μένει στο σπίτι. Όταν οι σύζυγοι διαφωνούν μεταξύ τους εγωιστικά και απορρίπτουν την αγάπη, όλα αυτά είναι το ρούχο σωστό με κορυφαίος πατέρας της Εκκλησίας μας. Όταν λοιπόν διαφωνούν εγωιστικά και απορρίπτουν την αγάπη οι σύζυγοι, δεν γίνεται τίποτε σωστό στο σπίτι. Έστω και αν όλα τα άλλα πράγματα έρχονται ευνοϊκά. Είναι αυτό που λέει και ο Βάσ Δωρόθεος. Εκείνος το λέει, ας πούμε, για τους μοναχούς που κάνουν ένα διακόνημα. Τι λέει εκεί? Το σπουδαιότερο λέει όταν κάνετε διακόνημα, και ο γάμος, ας το πούμε, έχει πολλά διακόνηματα μέσα, έχει πολλά που πρέπει να γίνουν. Το σπουδαιότερο λέει πρέπει να προσέξετε στη συνεργασία σας ο ένας με τον άλλον, όπως και συνεργάζεται ο σύζυγος με τη σύζυγο για να γίνουν τα διάφορα διακονήματα στην οικογένεια. Θα πρέπει να προσέξετε το σπουδαιότερο, που είναι να φυλάξετε την εσωτερική σας ειρήνη, να μην χαθεί η ειρήνη μέσα σας. Όχι να γίνει η δουλειά, να γίνει το διακόνημα με τέλειο τρόπο. Ας μην γίνει, ας γίνει και ατελές, ας γίνει και μισό. Αν φυλάξετε, λέει, την ειρήνη σας και την αγάπη σας, πετύχατε τα τέσσερα όγδοα. Αν πούμε το άριστο είναι το 8 όγδοα, αν φυλάξετε την ειρήνη σας, πετύχατε το μισό, τα τέσσερα όγδοα, πιάσατε τη βάση. Ενώ αν κάνετε απλώς το διακόνημα σωστά, αλλά έχετε μέσα πικρία, στενοχώρια και όλα αυτά τα άσχημα, έχετε μαλώσει μεταξύ σας, έχετε στενοχωρηθεί, έχετε κάνει μόνο το ένα όγδοο. Χίλιες φορές να μην γίνει το διακόνημα, παρά να χάσετε την ειρήνη σας. Πάση θυσία θα πρέπει οι σύζυγοι να προσπαθούν να μην χάνουν ποτέ την ειρήνη τους και να μην χάνεται ποτέ η ειρήνη και η αγάπη στην οικογένεια. Όταν οι σύζυγοι λοιπόν διαφωνούν, τίποτα δεν γίνεται σωστά. Ενώ όταν έχουν ομόνοια και ειρήνη, δεν συμβαίνει τίποτε δυσάρεστο, έστω και αν προκαλούνται καθημερινά άπειρες τρικυμίες από εξωτερικούς παράγοντες. Πάντα υπάρχουν δυσκολίες.
μια δυσκολία οικονομική, μια δυσκολία, ας πούμε, κοινωνική, μια αναταραχή, ένας πόλεμος ακόμα, μια πείνα, ένας σεισμός, οτιδήποτε εξωτερικό μπορεί να συμβεί. Αν υπάρχει η ομόνια και η αγάπη και η ειρήνη, τότε λέει ο Άγιος τίποτε δυσάρεστο δεν συμβαίνει. Γιατί εκεί που είναι δύο ή τρεις, όπως το λέει ο ίδιος ο Κύριος, συνηγμένοι στο όνομά μου, και έτσι πρέπει να είναι η σύζυγη, να είναι συνηγμένοι, να είναι μαζί στο όνομα του Χριστού. Εκεί είμαι και εγώ, λέει ο Κύριος. Και ό,τι μου ζητήσουν αυτοί οι δύο ή οι τρεις, θα τους το κάνω. Γιατί ο Θεός ακριβώς αναπαύεται σε αυτή την ένωση, την αγαπητική, την εχριστό. Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο, θα λέγαμε, εργαλείο, και αν το αξιοποιήσουν οι σύζυγοι αυτό που έχουν, την συνήκηση και την ένωση, τη μυστηριακή μέσα στο γάμο, μπορούν να κάνουν μεγάλα θαύματα. Το λέει ο Κύριος, εφόσον είστε μαζί μου, μαζί, συνηγμένοι στο όνομά μου, είμαι και εγώ μαζί σας και ό,τι μου ζήτησα σας το κάνω. Έχετε ένα πρόβλημα με το παιδί σας, μαζί οι δύο σύζυγοι κάνετε προσευχή, αλλά από κοινού, και θα δείτε θαύματα. Το λέει ο ίδιος ο Κύριος, ό,τι μου ζητήσετε, που είναι εννοείται κατά Θεό, θα σας το κάνω. Εφόσον υπάρχει αυτή η σύμπνοια, αυτή εν Χριστώ ένωση και αγάπη. Λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, απευθυνόμενος στον άντρα, σκέψου ότι εξαιτίας της γυναικός σου, δηλαδή της σύζυγου σου, έγινες πατέρας και έχεις παιδιά, και από αυτό να γίνεσαι πιο ήρεμος μαζί της. Δεν βλέπεις τους γεωργούς πως περιποιούνται τη γη που έσπηραν κάτι με οποιονδήποτε τρόπο, και αν ακόμα έχει άπειρα ελαττώματα, όπως ή αν είναι άγονη, ή αν έχει ζυζάνια, αν επηρεάζεται από πλημμύρες λόγω της θέσεώς της. Την περιποιούνται, δεν την, ας πούμε, κακοποιούν, δεν την καταστρέφουν, δεν την καταργιώνται, την περιποιούνται και προσπαθούν να διορθώσουν τα ελαττώματα της γης στην οποία έσπηραν ή θέλουν να σπείρουν. Αυτό να κάνεις κι εσύ, διότι έτσι πρώτος και εσύ θα απολαύσεις τους καρπούς και τη γαλήνη, διότι η γυναίκα είναι λιμάνι και πάρα πολύ μεγάλο φάρμακο για τη δημιουργία χαρούμενης διαθέσεως. Αν λοιπόν απαλλάξεις το λιμάνι από τα κύματα και τους ανέμους, όταν θα επιστρέψεις από την αγορά θα απολαύσεις πολύ άνεση και γαλήνη. Αν όμως το γεμίσεις με θορύβους και ταραχές, κάνεις δυσκολότερο το ναυάγιο για τον εαυτό σου, λέει ο Ρωσόστομος. Θέλεις να σε υπακούει η γυναίκα σου όπως η Εκκλησία το Χριστό. Προσπάθησε να φροντίζεις και να ενδιαφέρεσαι και εσύ για αυτή, όπως έκανε ο Χριστός για την Εκκλησία. Και αν χρειαστεί να δώσεις τη ζωή σου για χάρη της. Και αν χρειαστεί να κουραστείς υπερβολικά και να πάθεις πολλά, να μην τα αποφύγεις. Διότι δεν πρέπει να λησμονείς πως ό,τι και αν πάθεις για χάρη της, στην ουσία δεν έκανες τίποτα σε σχέση με όσα έπραξε ο Χριστός για την Εκκλησία. Ο άντρας που σηκώνει χέρι και χειροδικεί εναντίον της γυναίκας του, αν βέβαια πρέπει να ονομάζω άντρα αυτόν και όχι θηρίο, θα έλεγα ότι είναι κακούργος στον ίδιο βαθμό με εκείνον που σκοτώνει τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Διότι αν έχουμε εντολή να εγκαταλείπουμε τον πατέρα και τη μητέρα για χάρη της συζύγου, όχι για να αδικήσουμε εκείνους, αλλά για να τηρήσουμε κάποιο θείο νόμο, πώς δεν είναι απόδειξη της πιο μεγάλης παραφροσύνης το να κακομεταχειρίζεται κανείς αυτήν για την οποία ο Θεός διέταξε να εγκαταλείπουμε και τους γονείς μας. Έτσι είναι εντολή από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα. Καταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσεται τη γυναική αυτού. Τα λέγαμε και στην χθεσινή ομιλία περί γάμου. Δεν πρέπει
όταν μας χτυπάνε οι εχθροί, μάλλον αν πρέπει, λέει ο Ρωσόστομος, όταν μας χτυπάνε οι εχθροί να στρέφουμε και την άλλη σε αγώνα, όπως το είπε ο Κύριος, έτσι, αν σε ραπίσει, λέει κάποιος, στη μία σε αγώνα, στρέψε και την άλλη. Τι σημαίνει αυτό? Να μην κρατήσεις κακία, να μην θυμώσεις, να μην επιτεθείς, αλλά να συνεχίζεις να αγαπάς αυτόν που σε αδικεί και να έχεις διάθεση να υποστείς και μεγαλύτερη αδικία. Αν λοιπόν αυτό το οφείλουμε σε όλους, να μας τυπάνε οι εχθροί και να στρέφουμε και την άλλη σε αγώνα, πολύ περισσότερο οφείλει η γυναίκα να υπομένει το σκληρό σύζυγο. Φυσικά δεν το λέω αυτό για να ραπίζει τη γυναίκα, όχι, όχι. Κάτι τέτοιο είναι μεγίστη ατιμία. Όχι αυτής που δέρνεται, αλλά αυτού που δέρνει, έτσι. Αν χτυπάει ο άνδρας τη γυναίκα του, είναι ατιμία για αυτόν, όχι για τη γυναίκα. Αν όμως γυναίκα σου τύχει τέτοιο σύζυγος, να μην αποκάμεις. Να σκέφτεσαι το μισθό που θα πάρεις από τον Θεό, αλλά και τον έπαινο στην παρούσα ζωή. Να και κάποιες συμβουλές που δίνει ο Ρωσόστομος στον άντρα, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο άντρας στη γυναίκα του. Πρώτον, να της λες ότι την αγαπάς. Δεύτερον, δείξε της ότι σου αρέσει πολύ να μένεις μαζί της, ότι προτιμάς να μένεις στο σπίτι για χάρη της, παρά να βρίσκεσαι με τους φίλους σου. Τρίτον, να την τιμάς περισσότερο από τους φίλους σου, περισσότερο ακόμα και από τα παιδιά σας. Και αυτά τα παιδιά, για χάρη της, να τα αγαπάς. Όχι αυτό το σχιζοφρενικό που γίνεται σήμερα, σε μερικά ζευγάρια, και λέει ο άντρας έχει βγει με τη φίλη του, λέει. Έχει και φίλες από το παρελθόν και αφήνει τη γυναίκα του στο σπίτι. Ή η γυναίκα βγαίνει έξω με τους φίλους της, τους παλιούς φίλους της, αν είναι δυνατόν. Πώς μπορεί να σταθεί έτσι μια οικογένεια? Ακόμα και με τους ιδίου φίλους, δηλαδή ο άντρας με τους φίλους του, πάλι δεν πρέπει να βγαίνει και να αφήνει τη γυναίκα του. Να προτιμάει τη γυναίκα του παρά τους φίλους του. Το ίδιο και η γυναίκα. Τρίτον, να την τιμάς περισσότερο από τους φίλους σου, περισσότερο ακόμα και από τα παιδιά σας. Γιατί έτσι είναι η ιεραρχία. Πρώτα είναι ο Θεός, βέβαια, που αγαπάμε, οφείλουμε την αγάπη μας στον πρώτο στο Θεό, στην Παναγία Τριάδα, στην Υπεραγία Θεοτόκο, στους Αγίους Αγγέλους, σε όλους τους Αγίους. Μετά, αν έχουμε σύζυγο στη σύζυγο, η γυναίκα στο σύζυγο αντιστοίχως, μετά στα παιδιά και μετά στους συγγενείς, στους γονείς κλπ. Γιατί ακριβώς είναι ο λόγος του Θεού, ο λόγος του Θεού που λέει και ο νόμος του Θεού ότι ακαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα. Και τα εξηγούσαμε αυτά εχθές, τι έννοια έχει αυτό το καταλείψει. Δεν έχει την έννοια την ηθική να μην νοιάζεσαι για τον πατέρα και τη μάνα σου, αν έχει να φάει, αν έχει ανάγκη από κάτι να τον στηρίξεις. Αλλά με την έννοια την ψυχολογική, να αποδεσμευτείς και όχι να είσαι το μαμόθρευτο μέχρι το τέλος της ζωής σου, να είσαι κολλημένος στη μάνα σου, εσύ ο άντρας ή η γυναίκα, η μητέρα, η γυναίκα στη μάνα της. Να αγαπάς λοιπόν τη σύζυγό σου περισσότερο από τους φίλους σου, να την τιμάς περισσότερο και από τα παιδιά σου. Και αυτά τα παιδιά για χάρη της να τα αγαπάς. Επειδή αγαπάς αυτήν, αγαπάς και τα παιδιά που σου έκανε αυτή. Τέταρτον, αν κάνει κάτι καλό, να την πενεύεις και να τη θαυμάζεις. Πέμπτον, αν πέσει σε κάποιο σφάλμα, να τη συμβουλεύεις και να τη διορθώνεις με καλό τρόπο, όχι με αγριάδες. Έκτον, προσευχές μαζί να κάνετε. Όχι χωριστά, μπορεί να κάνεις βέβαια και μόνος σου όπου βρεθείς, αλλά να έχετε και κοινές προσευχές. Και μάλιστα έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, ακόμα και λέει πρώτης συζυγικής νόμιμης συνεύρεσης, να γίνεται μια μικρή προσευχή και να ανάβεται και θυμίαμα, ώστε αν γίνει σύλληψη να γίνεται μέσα σε Άγια ατμόσφαιρα και να είναι το παιδάκι αγιασμένο από πρώτη στιγμή.
και να αποφευχθούν οποιασδήποτε παρεκτροπές. Έβδομο, στο ναό να εκκλησιάζεστε και οι δύο. Όχι πήγαινε εσύ, εγώ θα κοιμηθώ σήμερα. Και οι δύο πρέπει να πηγαίνετε στο ναό. Όγδο, αν τύχει να σας βρει φτώχεια, θύμισέ την στη σύζυγό σου πως οι κορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος πέρασαν τη ζωή τους με πείνα και δίψα. Επομένως, ποιοι είμαστε εμείς που δεν πρέπει να πεινάσουμε? Ένατο, δίδαξέ την πως καμιά συμφορά του βίου δεν είναι φοβερή παρά μόνο η εναντίωση στο Θεό και το θέλημά Του. Αυτό είναι το φοβερό. Αυτό είναι το κακό. Το να πηγαίνεις κόντρα στο θέλημα του Θεού. Τίποτα άλλο. Και τώρα μιλάει και για την γυναίκα, για τη μητέρα. Όταν η μητέρα, λέει, είναι στολισμένη με κάθε αρετή, οπωσδήποτε και τον άντρα της θα μπορέσει να κερδίσει. Αν κερδίσει τον άντρα, θα τον έχει σπουδαίο βοηθό στο να πετύχει την επιμέλεια των παιδιών. Έτσι θα αποσπάσει και τη βοήθεια του Θεού για την μεγάλη αυτή φροντίδα. Και όταν ο Θεός συναυθεί με τα παιδιά και ασκεί τις ψυχές τους, τότε τίποτε το συχαμερό. Όλα μέσα στο σπίτι θα είναι όμορφα, αφού οι υπεύθυνοι του σπιτιού θα συμπεριφέρονται έτσι. Ο Κύριος νομοθέτησε το γάμο, λέει πάλι ο Χρυσόστομος, ώστε να μας απομακρύνει από την παράνομη συνουσία, αλλά και για να γινόμαστε γονείς. Από τους δύο αυτούς σκοπούς, ο πρώτος είναι ο βασικότερος. Και βέβαια ο κορυφαίος είναι, ο πρώτος είναι η θέωση. Περιφρονώντας το γάμο, τον Θεό περιφρονείς που τον θέσπισε, λέει πάλι ο Χρυσόστομος. Έτσι, προσέξτε, δεν είναι σκοπός ο γάμος, ο σκοπός δηλαδή του ανθρώπου, δεν το λέει με αυτή την έννοια ο Χρυσόστομος για την περιφρόνηση, αλλά το λέει για κάποιους οι οποίοι συχαίνονται το γάμο. Έτσι, όχι, δεν είναι ευδελικτός ο γάμος, δεν είναι συχαμερός, είναι και αυτός ευλογημένος. Βέβαια είναι κατώτερη κατάσταση σε σχέση με την παρθενία. Και όποιος μπορεί, ο δυνάμενος χωρεί, χωρεί το. Ας προχωρήσει να ασκήσει παρθενία. Είτε στο μοναστήριο, είτε μέσα στον κόσμο. Αλλά μη λες ότι ο γάμος είναι συχαμερός, μη βδελίσεσαι το γάμο, μη περιφρονείς το γάμο. Ο γάμος είναι τύπος της ένωσης Χριστού και Εκκλησίας. Ο Θεός έδωσε στον καθένα μία γυναίκα και έβαλε φυσικά όρια τη συνέβρεση με αυτήν τη μία. Άρα η συνέβρεση με άλλη είναι παράβαση του Θείου Νόμου και ληστεία και πλεονεξία και, όπως ξέρουμε, μοιχεία. Ο Θεός θα είναι περισσότερος πλαχνικός, όλα αυτά είναι του Ιερουσιουστόμου, θα προσφέρει άφθονες ευλογίες και θα βοηθάει ώστε ο έρωτας να μένει άσβεστος στο γάμο εκείνο που οι σύζυγοι θα ζουν σύμφωνα με τις εντολές του. Αν ζει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, τότε και η συζυγική αγάπη θα είναι δυνατή, έντονη και θα προχωράει στον εξαγιασμό, γιατί υπάρχει και πορεία στην αγάπη. Στην αρχή, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, που γίνεται ο γάμος, ας πούμε, σε δύο νέους ανθρώπους, υπάρχει ίσως και ένα ποσοστό, σε μερικές περιπτώσεις υψηλό, σαρκικού φρονήματος και κοσμικού φρονήματος. Αλλά και στην αγάπη υπάρχει, ας πούμε, το σαρκικό φρόνημα. Όσο προχωράει η ηλικία και αγωνίζονται πνευματικά οι σύζυγοι, θα πρέπει να μειώνεται το σαρκικό φρόνημα. Και οι άνθρωποι και οι σύζυγοι να γίνονται πνευματικότεροι. Και σιγά σιγά να φτάσουν να μην έχουν ανάγκη από αυτή την σαρκική σχέση και να ζουν άγια σαν αδερφοί αγωνιζόμενοι για τη σωτηρία τους. Λέγε στο Θεό, προκειμένου να βρεις σύζυγο, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα και μάλιστα στην εποχή μας πολύ δύσκολο θέμα, δεν είναι εύκολο
να βρει ένας νέος ή μια νέα κάποιον σύζυγο. Να λες στον Θεό, λέει ο Ρωσόστομος, «Κύριε, όποιον θέλεις εσύ για σύντροφό μου, οικονόμησέ τα, ώστε να γίνει έτσι». Δηλαδή είναι θέμα προσευχής. Δεν είναι θέμα τύχης, ούτε θέμα γνωριμιών. Στο γάμο, τα στεφάνια της νίκης τοποθετούνται στα κεφάλια των νικητών, γιατί ανίκητοι ήρθαν σε γάμο κοινωνία και δεν νικήθηκαν από την ειδονή. Γιατί εάν νικήθηκες από την ειδονή και δόθηκες στην πορνεία, τι ζητά στεφάνι στο κεφάλι ενώ ιτήθηκες? Αυτός που συνήθισε να κυλιέται στις προγαμίες αρχικές σχέσεις είναι φυσικό και μετά το γάμο να προσέχει και άλλες γυναίκες και να φτάσει στη μοιχεία. Πες μου, ποιο είναι το όφελος του γάμου? Γι' αυτό θα πρέπει οι νέοι πριν από το γάμο να είναι σόφρονες, για να μην έχουμε στο γάμο διαμάχες, κακολογίες, καθημερινούς πολέμους και καταστροφές των σπιτιών. Βλέπετε που, από πού ξεκινάνε οι τσακωμοί? Από το ότι δεν υπάρχει σοφροσύνη και εγκράτεια πριν το γάμο. Όποιος όμως είναι τίμιος πριν από το γάμο, θα είναι πολύ περισσότερο τίμιος μετά το γάμο. Να μην γιορτάζεις το γάμο του γιού σου με κιθάρες και χορούς. Ορίστε, ξεκάθαρα πράγματα. Και σήμερα κάποιοι προσπαθούν να βρουν τα όρια. Λέει, καλά, δημοτικούς χορούς δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Σαφέστατα, κύριοι κανόνες μιλάνε για απαγόρευση όλο το χορό. Και ο Ιερός Όστομος και σε άλλο σημείο το λέει, όπου χορός, εκεί διάβολος. Δεν λέει, κάποιοι χοροί επιτρέπονται, κάποιοι όχι. Μην γιορτάζεις, λέει, το γάμο του γιού σου με κιθάρες και χορούς. Γιατί είναι πολύ άτοπο ένας τέτοιος νηφίος να εξευτελίζεται με τέτοιες διασκεδάσεις. Και κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό και το έχουμε βάλει και στον τίτλο και το οποίο είναι μεγάλο αμάρτημα που γίνεται μέσα στο γάμο και πηγάζει βέβαια από την φιλαυτία των συζύγων και από την ολιγοπιστία. Έτσι και είναι το θέμα αυτό της αποφυγής της τεκνογωνίας. Πρέπει να ξέρουμε ότι η ειδονή που υπάρχει στη συζυγική σχέση δεν είναι ο σκοπός. Έτσι, αλλά είναι, θα λέγαμε, κάτι το παράπλευρο. Ο στόχος είναι η παιδοποιία. Όταν κανείς λοιπόν κάνει αυτή τη σχέση τη συζυγική με σκοπό την ειδονή, λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, παραχρείται τη γυναική, κάνει παράχρηση της γυναικός, κακή χρήση της γυναικός. Τη χρησιμοποιεί δηλαδή σαν ένα εργαλείο ειδονής. Ενώ ο σκοπός της πράξης αυτής είναι η παιδοποιία, η τεκνοποιία. Και γι' αυτό και καταδικάζεται ως μέγα αμάρτημα. Και ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Παΐσιος και όλοι οι Άγιοι το λέγουν αυτό. Και αυτοί που το κάνουν κανονίζονται, δηλαδή δεν μπορούν να κοινωνούν. Γιατί ακριβώς αυτό που κάνουν, το λέει και ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, ουσιαστικά τι είναι? Είναι ένας αυνανισμός, συζυγικός αυνανισμός λέγεται αυτό. Και είναι μέγιστο αμάρτημα. Εάν δεν θέλουν παιδιά, υπάρχει ο τρόπος από συμφώνου να μην έχουν σχέσεις. Τότε αυτό είναι νόμιμο. Όλοι οι άλλοι τρόποι, έτσι, παρεμπόδισης της σύλληψης, είναι παράνομοι, είναι αμαρτωλοί. Ακόμα και να κοιτάνε τις ημέρες τις γόνιμες κλπ. Γιατί αντιβαίνουν στο θέλημα του Θεού. Και αυτό βέβαια, ξέρετε, έχει και πάρα πολύ μεγάλες συνέπειες και ψυχικές, ψυχολογικές και σωματικές. Μάλιστα στη γυναίκα. Γιατί όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, η γυναίκα είναι φτιαγμένη, κατασκευασμένη, δομημένη από το Θεό, ώστε να συλλαμβάνει και να κάνει παιδιά. Σωθήσετε η γενή δια της τεκνογωνίας, λέει ο Λόγος του Θεού. Όταν λοιπόν είναι έτοιμη να συλλάβει και το σταματάει, το μπλοκάρει τη διαδικασία της σύλληψης η γυναίκα, το ζευγάρι δηλαδή, λέει ο Άγιος Πορφύριος, αυτή όλη η ορμή
ξεσπάει στο νευρικό σύστημα της γυναίκας και η γυναίκα σμπαραλιάζουν τα νεύρα της. Γίνεται ευερέθιστη, αρχίζουν οι τριβές με το σύζυγο και μπορεί να φτάσουν και στο διαζύγιο ακόμα. Και γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι η κύρια αιτία των διαζυγίων είναι αυτό το μέγιστο αμάρτημα, η αποφυγή της τεκνογονίας, η αποφυγή της συλλήψεως. Για να πούμε και δύο λόγια για το πολιτικό γάμο, φαινόμενο και αυτό της εποχής μας. Τι να πούμε γι' αυτό? Μπορεί να ευλογηθεί ο πολιτικός γάμος, ρωτάει ο πατήρ Αθανάσιος ο Μητυλινέος. Τι είναι? Πορνεία. Πόσο πορνεία? 100% πορνεία. Αυτό είναι ο πολιτικός γάμος. Γι' αυτό και δεν επιτρέπεται όχι να κάνουμε πολιτικό γάμο, ούτε καν να πηγαίνουμε, ούτε να παρευρισκόμαστε, ούτε να αφήνουμε τα παιδιά μας ή τα νύψα μας ή τα εγγόνια μας να κάνουν τέτοια πράγματα. 100% πορνεία. Και όχι μόνο αυτό, κάτι χειρότερο. Διότι εκείνος που πηγαίνει στην πορνεία, πηγαίνει στην πορνεία. Εδώ όμως είναι απόθυσης, άρνησης ενός μυστηρίου. Ανθρώπων που βαφτίστηκαν. Είσαι βαφτισμένος ως δόξος χριστιανός και αρνείσαι ή αναβάλεις, ξέρω εγώ, λες ότι θα το κάνω αργότερα, το μυστήριο, και πας και κάνεις αυτό το οποίο δεν είναι τίποτα, που είναι μια πορνεία με τη βούλα της πολιτείας. Είναι πολύ χειρότερο. Βλέπετε, λέει ο πατήρ Αθανάσιος, και από μια απλή πορνεία. Γιατί είναι απόθυση, άρνηση του μυστηρίου, του γάμου. Και σε καμιά περίπτωση δεν νομιμοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι να ζουν μαζί. Ούτε και ο Αραβώνας νομιμοποιεί το να συζούν. Σήμερα πάρα πολλοί νέοι και νέες συζούν. Είναι μέγιστο αμάρτημα αυτό. Ακόμα και αν δεν κάνουν καμία σαρκική πράξη και απλώς συζούν, πάλι είναι αμαρτία, γιατί σκανδαλίζουν τον περίγυρό τους. Και μπορεί να έχουν και πνευματικό και να εξομολογούνται. Εφόσον συζούν, τι μήνυμα δίνουν στους γείτονες, στους άλλους, ότι βεβαίως εμείς πάμε και στην εκκλησία, κοινωνάμε κιόλας και συζούμε κιόλας, δεν τρέχει τίποτα. Ο άλλος νομίζει θα σε πιστέψει άμα του πεις ότι εγώ δεν κάνω τίποτα. Οφείλουμε να σκεφτόμαστε όλη την εκκλησία και το σκανδαλισμό που προξενούμε με τη συμπεριφορά μας. Έτσι και αυτοί που κάνουν πολιτικό γάμο είναι άρνηση του μυστηρίου. Αν δεν είχαν βαφτιστεί, βέβαια είναι επόμενο, πώς να αναζητήσουν την ευλογία του Αγίου Τριαδικού Θεού. Αλλά εδώ βαφτίστηκαν. Λένε ότι πιστεύουν πολλάκις και όμως αποθούν την ευλογία του Θεού. Πώς μετά να πάει μπροστά μια οικογένεια όταν διώχνεις την ευλογία του Θεού? Είναι πολλές φορές χειρότερα, θα επαναλάβω, πολλές φορές πολύ χειρότερο, έτσι, το να κάνεις πολιτικό γάμο από ότι είναι η πορνεία. Ταλέποροι και φτωχοί άνθρωποι, αν δεν ευλογήσει ο Θεός κάθε μας έργο και ένα από τα μεγάλα έργα του ανθρώπου πάνω στη γη είναι ο γάμος, πού θέλετε να φτάσετε, τι θέλετε να επιτύχετε? Το βεβαιώνει η Γραφή. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίεσαν οικοδομούντες. Οίκος δεν είναι ο οίκος, το σπίτι, είναι και αυτό βέβαια, αλλά είναι η οικογένεια. Οίκος. Εάν ο Κύριος, βεβαιώνει το Πνεύμα του Θεού, δεν οικοδομήσει, δεν ευλογήσει ο Θεός αυτό το σπιτικό, μάταια κοπιάζουν εκείνοι που θέλουν να φτιάξουν σπιτικό. Και βλέπετε, τα ετοιμάζουν όλα και με πολυτέλεια πολλές φορές, τα σπίτια, τα φορέματα, την οικοσκευή, και μετά μπορεί να μην φτάσουν καν να κατοικήσουν, να χωρίσουν πριν καν μπουν στο σπίτι. Ή και αν μείνουν για λίγο, μετά από λίγο τα διαλύουν όλα. Υπάρχει τίποτε έξω από την ευλογία του Θεού που μπορεί να σταθεί? Κι όμως αρνούμεθα την ευλογία του Θεού. Ο χριστιανός παντρεύεται, αλλά ο γάμος του είναι κάτω από την ευλογία του Θεού, όταν είναι χριστιανικός γάμος. Αυτό θα πει γάμος. Δέχομαι την ευλογία του Θεού. Άρα ο χριστιανός δεν δέχεται τον πολιτικό γάμο επουδενή λόγο. Τον θεωρεί πορνεία. Γιατί είναι, και είναι επειδή είναι ανευλόγητος.
Και οι δήμαρχοι που κάνουν αυτά τα πράγματα, έτσι, και αυτοί κάνουν μέγιστο αμάρτημα που κάνουν πολιτικούς γάμους. Συμπράττουν σε αυτή την πορνεία. Λέει ο Απόστολος Παύλος, είτε ούν εστίεται, είτε πίνετε, είτε τι πείτε, δηλαδή αν τρώτε ή πίνετε ή κάτι κάνετε, οτιδήποτε, το πιο μικρό, πάντα εις δόξα Θεού πείτε, όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Πρέπει να έχουν όλα τη σφραγίδα της ευλογίας του Θεού και τη σφραγίδα της δόξης του Θεού. Και εσύ αδελφέ μου, ολόκληρο θέμα στη ζωή σου που είναι ο γάμος, το κάνεις χωρίς την ευλογία του Θεού, χωρίς τον Θεό. Δεν είναι κακία, λέει ο πατήρ Αθανάσιος, αυτό που θα πω, αν το παιδί σας, όμοι γέννητο, παντρευτεί με πολιτικό γάμο, δεν θα πάτε στο γάμο του. Είναι σε αταξία. Αν συγγενικό ή φιλικό σας πρόσωπο παντρευτεί με πολιτικό γάμο, δεν θα πάτε. Θα του πείτε ότι είναι σε αταξία. Δεν θα βρίσετε, ούτε θα δείρετε, αλλά θα πείτε ότι είναι σε αταξία. Προσέξτε με, ούτε δώρα, δώρο θα πάτε. Διότι με την παρουσία σας, την επίσκεψή σας ή το δώρο σας, επικροτείτε κάτι που ο Θεός δεν το θέλει. Είναι παράνομο. Ούτε ευχές θα πείτε. Τι ευχές να πείτε? Να ζήσετε, δηλαδή να συνεχίσετε να ζείτε έτσι, να πορνεύετε. Αυτό δεν είναι ευχή, είναι κακάρα. Αυτό που προέτρεπε ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους για κάποιον αιμομίκτη χριστιανό, να μην του μιλάνε για να ντραπεί και να συνέλθει. Αυτό θα κάνετε κι εσείς. Θα δείχνετε τη δυσαρέσκειά σας. Όχι σήμερα, αύριο και για 10 μέρες, αλλά μέχρι που να διορθωθεί. Μέχρι που να μετανοήσει, να εξομολογηθεί, να κάνει κανονικό γάμο, χριστιανικό γάμο. Θα λέτε καλημέρα, αλλά πάντα θα υπενθυμίζετε με τη στάση σας. Αγαπητέ μου φίλε ή παιδί μου, είσαι σε αταξία. Θα τον κάνετε τον άλλο να σκεφτεί και τότε να πει, τι κάνω? Αν τον επιδοκιμάσουμε, τότε δεν τον διορθώνουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, φοβούνται οι γονείς ότι θα τα χαλάσουν με τα παιδιά τους και δεν θα υπάρχει, ας πούμε, καμία επικοινωνία. Οφείλουν να κάνουν αυτό που λέει ο Χριστός. Εάν λέει, δεν μισήσεις τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τα παιδιά σου, δεν μου είσαι άξιος. Όταν το παιδί σου, ο πατέρας σου, η μητέρα σου, οποιοσδήποτε συγγενή σου παραβαίνει τον νόμο του Θεού, τον μισείς με αυτό το άμεσο μίσος, δηλαδή του δείχνεις τη δυσαρέσκειά σου και δεν τον συναναστρέφεσαι. Δεν κάνεις αυτά που κάνει αυτός. Δεν τον ακολουθείς. Διαχωρίζεις τη θέση σου. Και με καλό τρόπο, αλλά σταθερά, του λες ότι είσαι, όπως λέει εδώ ο πατήρ, σε αταξία. Είσαι εκτός του νόμου του Θεού. Αυτό που κάνεις δεν έχει την ευλογία του Θεού. Και θα έχεις και πολύ οδυνηρές συνέπειες. Αυτά και για το σημερινό μας θέμα. Βλέπετε, είναι τεράστιο το θέμα του γάμου. Ήδη έχουμε κάνει 4 ομιλίες και μπορούμε να κάνουμε και άλλες πολλές, αλλά θα δούμε. Ας παρακαλούμε το Θεό να δίνει μετάνοια σε όλους και μάλιστα στους νέους, ώστε να ζούμε σωστά και να ζούμε όλοι σωστά, με σοφροσύνη, με αγνότητα, με καθαρότητα, και όσοι είναι εκτός γάμου και όσοι είναι μέσα στο γάμο, έτσι ώστε όλοι να αξιωθούμε τη σωτηρία. Το δε Θεό μου δόξα πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Και γιατί έτσι φυλάξει πάντα σε